τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα και υπεράκτιες εταιρείες σε παραδείσια νησιά που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση Novartis φέρνουν στο φως τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νέα έρευνα των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών και που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές. Τα νέα στοιχεία φέρονται να αποκαλύπτουν ένα δεδαλώδε σύστημα για τη ροή του μαύρου χρήματος, πολιτικού και μη, και σύμφωνα με τη Real News, η νέα έρευνα του FBI δίνει ονόματα ακόμα και συνεργατών πολιτικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση. Καταθέσεις των τριών προστατευόμενων μαρτύρων βάζουν στο κάδρο του χρηματισμού ακόμα και ιατρικούς επισκέπτες, οι οποίοι αναλάμβαναν να κλείνουν συμφωνίες με τους γιατρούς προκειμένου να προωθούν τα προϊόντα της Novartis και να ρίχνονται φαρμακευτική δαπάνη. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Documento, οι πολιτές της Novartis είχαν διπλή αποστολή. Όχι μόνο να βάλουν σε ιατρία και νοσοκομεία τα φάρμακα της εταιρείας, αλλά και να βγάλουν εκτός ανταγωνισμού αντίστοιχα φάρμακα άλλων εταιριών. Πολλές φορές μάλιστα εμφανίζονται να συμπληρώνουν οι ίδιοι ψεύτικα πρωτοκόλλα φαρμάκων ως φανταστικοί ασθενείς. Τις αθέμητες πρακτικές της εταιρείας με εικονικές κλινικές μελέτες και υπερσυνταγογραφήσεις που κάλυπταν δωροδοκίες γιατρών περιγράφει στην κατάθεσή της η προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία Εκατερίνη Κελέση. Ως χαρακτηριστική περίπτωση εικονικότητας περιγράφεται η εισαγωγή στην αγορά ενός φαρμάκου για την υπέρταση το 2012, για την κλινική μελέτη του οποίου καταβλήθηκε το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την Κελέση, για τη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάστηκαν περίπου 20 με 40.000 περιπτώσεις ασθενών, αριθμός εξωπραγματικός σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Οι εντολές για την καταβολή των ποσών αμοιβών στους συμμετέχοντες στις κλινικές μελέτες δίνονταν με εντολή των αρμόδιων υπαλλήλων της Novartis Ελλάς μέσω web banking και τα χρήματα διοχετεύονταν πάντα από τον προαναφερόμενο λογαριασμό Novartis Pharma AG απευθείας στους λογαριασμούς των δωροδοκούμενων αποδεκτών. Τα έντυπα εν είδη τιμολογίου βάσει των οποίων γίνονταν οι πληρωμές στους γιατρούς εν συνεχεία αποστέλλονταν στη μητρική εταιρεία στην Ελβετία και σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα καταστρέφονταν. Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες και για το πώς η Novartis στην περίοδο 2011-2012 κατάφερε να προωθήσει στη φαρμακευτική αγορά τα δικά της προϊόντα έναντι των ανταγωνιστών της. Χάπη κατά της κλήρησης κατά πλάκας εμφανίζεται να μπαίνει εμβόλυμα στο δελτίο τιμών φαρμάκων και να τιμολογείται με αστραπιές διαδικασίες από το Υπουργείο Υγείας. Το χάπι της Novartis που προωθήθηκε ως το πρώτο φάρμακο κατά της συγκεκριμένης πάθησης τιμολογήθηκε στη διπλάσια τιμή από αντίστοιχα φάρμακα άλλων εταιριών. Στο μεγάλο κόλπο που φέρεται να έχει αισθήσει η Novartis για την πρόθεση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, εμφανίζονται να εμπλέκονται και οι φαρμακαποθήκες, όπως αναφέρεται στο δελτίο του FBI. Υπήρχαν δύο κατηγορίες χονδρέμπορων, απευθείας στα ελληνικά νοσοκομεία και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Υπήρχε ένα σύνδεσμος μεταξύ των φαρμακοποιών και των χονδρεμπόρων της Novartis, παρά το ότι τα φάρμακα είχαν διαφορετικές τιμές. Υφίστατο ένα ξεχωριστό τμήμα μέσα στη Novartis, που ήταν επιφορτισμένο με την αύξηση πωλήσεων για τα προσεξαγωγή φάρμακα σε τοπικές θυγατρικές. Σύμφωνα με την έρευνα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, οι χονδρέμποροι λάμβαναν κέρδος 5 με 6% από τα φαρμακεία, ενώ από τις εξαγωγές το περιθώριο κέρδους τους κυμαινόταν σε τριπλάσια νούμερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελάφρυνσης του χρέους.